Σφίγγει ο κλοιός για τους ανεμβολίαστους, καθώς τέθηκαν σε ισχύ τα νέα μέτρα για την αναχέτηση του κύματος της πανδημίας. Από σήμερα μπαίνει μπλόκο στους ανεμβολίαστους σε κλειστούς χώρους και συγκεκριμένα στην εστίαση, σε κέντρα διασκέδασης, σε γυμναστήρια, θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, εκθέσεις, συνέδρια και γήπεδα. Αν φτάσω σε σημείο που θέλω να μπω και να μην μπορώ, θα πάω να κάνω εμβόλιο, υποθέτω. Προλαβαίνεις όμως μέχρι τις γιορτές. Αυτά αν πάω αυτή τη στιγμή. Ρεβεγιόν το προλαβαίνεις. Προλαβαίνω. Είναι λίγο αυστηρά τα μέτρα, αλλά εντάξει, για το καλό μας γίνονται. Εγώ θα αντέξω, εντάξει, δεν είναι και κάτι το πολύ. Θα αντέξω πόσους μήνες όμως. Χωρίς διασκέδαση, χωρίς. Δεν είναι διασκεδάσμα, απλά πάμε στα μπαράκια αυτό. Θα πρέπει να συναντηθούμε κάποια στιγμή να μας κάνουν παρέα. Μόνο με rapid test τιμωριακό μπορούν οι ανεμβολίαστοι να απολαύσουν το καφέ τους σε εξωτερικό χώρο, με τους επιχειρηματίες να καλούνται, όπως λένε, να κάνουν τους χωροφύλακες. Οι ανεμβολίαστοι δεν θέλουν να έρχονται στα καταστήματά μας, διότι δεν θέλουν να πληρώσουν κάποιο rapid test για να το κάνουν. Οι εμβολιασμένοι φοβούνται. Γενικά οι παρέες χαλάνε. Η κατάσταση είναι τραγική. Πολύ σωστά το μέτρο αυτό να μην μπαίνουν μέσα. Οι ανεμβολίαστοι. Πολλοί λένε έχω αλλά δεν στο δείχνω, ευχαριστούμε πολύ αλλά δεν μπορούμε να καθίσετε. Οι περισσότεροι μας τα δείχνουν πριν καθίσουν, με την είσοδο στο κατάστημα τα κρατάνε και μας τα δείχνουν. Για μεγάλη οικονομική ζημιά εν όψη των γιορτών κάνει λόγο μια μεγάλη μερίδα επιχειρηματιών στον χώρο της εστίασης. Εάν πάμε με αυτή τη λογική για αυτά τα μέτρα, έχει χαθεί και αυτή η περίοδος του Χριστουγέννου που είναι ζωτική σημασία για μας. Γεια σας, το πιστοποιητικό σας. Καλημέρα. Την ίδια ώρα, έμποροι του Ηρακλείου κάνουν λόγο για συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού με φόντο τα νέα μέτρα, με τους ίδιους να μετρούν τις οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες ξεπερνούν το 30%. Μόλις ξεκίνησαν τα μέτρα, έπεσε η αγοραστική δύναμη περίπου ένα 35-45%. Σε κάποιες επιχειρήσεις από αυτά που ακούω μπορεί να είναι και 60%. Φυσικά είναι αθέμητος ανταγωνισμός, γενικά είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Δηλαδή μπαίνεις εκεί, δεν μπαίνεις εδώ, μπαίνεις εκεί, βγαίνεις εκεί. Θεωρώ ότι έχουν μπερδέψει πάρα πολύ τον κόσμο. Έμποροι περιέγραψαν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τους ανεμβολίαστους αλλά και τους εμβολιασμένους πελάτες τους. Μας δείχνουν τα εμπορεύματα έξω από την πόρτα. Και μας λένε, θέλω να έρθω να το δω, θέλω να το πάρω. Αυτός ο πελάτης, να ξέρετε ότι όταν έμπαινε μέσα και το έβαζε το ρούχο, πολύ μεγάλο ποσοστό το έπαιρνε. Τώρα σου λέει, άστο, θα ξαναπεράσω μια άλλη φορά, θα το δω. Ντρέπεται να πει ότι είναι ανεμβολίαστος. Και αυτοί οι οποίοι είναι ανεμβολιασμένοι, και αυτοί έχουν επηρεαστεί με τη λογική ότι περνάνε το μαγαζιά, δεν θέλουν να δείχνουν τις ταυτότητες, δεν θέλουν να δείχνουν πιστοποιητικά. Να παραξηγήσεις. Καλά, εντάξει, αφού δεν με εμπιστεύεσαι και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τέτοιες κουβέντες από πελάτες οι οποίοι έχουν δίκιο, έτσι. Τους ξέρουμε ποιοι είναι. Και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου απαγορεύεται η είσοδος στους ανεμβολίαστους, ενώ περίπου 150 είναι οι επισκέπτες σε ημερήσια βάση. Από σήμερα, λοιπόν, επιτρέπεται να εισέλθουν στο μουσείο μόνο οι εμβολιασμένοι και οι νοσήσαντες. Καθώς επίσης και τα παιδιά από 4 έως 17 ετών με self-test. Πήγαμε πολύ καλά, δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό και αυτό θέλουμε να το πούμε. Το προσωπικό του μουσείου προσπάθησε κάτω σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσε.